Σε δεσμιότητε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωπε της Αξιαρχίας, κύριε Διοικητά της Αστυνομίας, κύριε και κυρία Αντιδήμαρχε, Περιφερειακή και Δημοτική Τοπική Σύμβουλη, γονείς και αγαπητά παιδιά. Σας καλωσορίζουμε στην καθιερωμένη εκδήλωση βράβευσης των επιτυχών των μαθητών στα ΙΚΕΤΕΗ της χώρας 2018. Μία εκδήλωση που αυτή η Δημοτική Αρχή θεωρεί καθήκον να επιβραβεύει προσπάθειες και αγώνες που κατέληξαν σε επιτυχία. Απευθύνομαι σε εσάς, παιδιά, φοιτητές και φοιτήτριες. Σας συγχαίρω από καρδιάς. Η εισαγωγή σας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι η καλύτερη ανταμοιβή για την πολυετή και επίπονη προσπάθειά σας. Αναζητήστε την ολόκληρη γνώση, την ιεράρχηση αξιών, την πνευματική καλλιέργεια και κυρίως τη μόρφωση που υπηρετεί τον άνθρωπο και τον ανεβάζει όλο και πιο ψηλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια από καρδιάς. Να συγχαρώ τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σας που με υπομονή, αγάπη και υπευθυνότητα στάθηκαν συνοδοιπόροι στην προσπάθειά σας αυτή. Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Να καλέσω σε αυτό το σημείο τον Πρόεδρο των Σχολικών Επιτροπών και του ΔΟΠΑΣ, κ. Μανώλη Ζερβό, για έναν χαιρετισμό. Περάσαμε πολλά. Ήταν δύσκολα, ήταν πρωτόγνωρα.
Όμως είμαστε εδώ, είσαι εδώ, τα καταφέρατε. Δεν θέλουμε να μας δώσεις συγχαρητήρια, ούτε καν να σου ευχαριστώ. Όπως δεν θέλω ευχαριστώ η εκπαιδευτική σας, ούτε η οικογένειά σας. Όλα τα παράγω, όλα τα συγχαρητήρια ανήκουν σε εσάς. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι, όλη προσπάθεια για να καταβάλαμε και στο βαθμό που μπορέσαμε, ήταν υποχρέωσή μας προς εσάς. Η φοίτησή σας στην ευρωπάθμια εκπαίδευση, αλλά και οι εμπειρίες που θα αποκομίσετε από αυτήν, να σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε την προσωπικότητά σας. Η προσδοκία για ένα κόσμο ισότητας, αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, ας είναι στόχος σας. Να προσπαθήσετε να αυξήσετε την ατομική σας περιουσία, που δεν είναι τίποτα άλλο από τις γνώσεις στο μυαλό σας και όμορφα συναισθήματα στις ψυχές σας. Τα ελληνικά γράμματα που ενέθεσε διαθέτουν ένα τεράστιο προστάσιο για αυτό το σκοπό. Και πρέπει να είστε ιδιαίτεροι. Και πιο περήφανοι πρέπει να αισθάνεστε εσείς που έρχεται την καταγωγή σας από άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι φοιτητές, να γνωρίζετε ότι η τοπική κοινωνία πρέπει με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση την επιτυχία σας και περιμένει να κουμπίσει πάνω σας. Στη νέα την αναδιόμενη γενιά επιστημών. Αλλάξετε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν κατά τη διάρκεια των φοιτητικών σας χρόνων. Γεννήστε με νέες σελίδες το συναρπαστικό κεφάλαιο της ζωής σας που μόλις ξεκινά. Καλή σταδιοδρομία, συγχαρητήρια και πάλι. Να σας πω κάτι που παραλαμβάνω συνεχώς. Να προσέχετε σε αυτούς σας. Τη σωματική και ψυχική σας υγεία. Πάμε σε μια ισορροπία και να βοηθάτε και εμάς να κάνουμε το ίδιο. Να ζητάτε τη βοήθεια των οικογενειών σας για θέματα που σας απασχολούν. Μη μας θεωρείτε παρακολουθημένους. Θα είμαστε δίπλα σας. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Θέλουμε να μας δείχνετε τα συναισθήματά σας που έχουμε ανάγκη. Δεν χρειάζεται αγάπη μόνο εσείς. Καμιά φορά οι μεγαλύτεροι την έχουν ανάγκη περισσότερο. Ευχές είναι ανέμελη για μάτι χαρά θετική ζωή. Με προγνωριστές εσάς και τα νιάτα σας. Αυτόν τον πρώτο λόγο στη ζωή σας το έχετε πλέον εσείς. Και σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που διακρίθηκαν με τις επιδόσεις τους. Η επιβράβευσή τους σήμερα αποτελεί κυρίως ηθική επιβράβευση. Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών τους και πρέπει να αισθάνονται υπερήφανοι. Επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά πως οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, έχουν τη δύναμη να μας θυμίσουν
πως μέσα από αυτά τα φωτεινά πρόσωπα προβάλλονται η ελπίδα και οι αξίες της γνώσης. Συγχαρητήρια στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους γονείς για την επικουρική και ψυχολογική στήριξη που σίγουρα διαδραμάτισαν. Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Με εκτίμηση, Μάνος Κόνσολας, βουλευτής των Δεκανήσων, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σε αυτό το σημείο να καλέσω τον δημαρχό μας, κ. Γιώργο Κυρίτση. Καλησπέρα σας. Είχα μπει στον πειρασμό να πω δύο λόγια πριν ξεκινήσω την ομιλία. Κάτι τα χρόνια λέω μόλι. Αυτό να πω το δεύτερο. Τα που είπε ο κύριος Ζωγός, αφορούσα και στην κατάσταση των σχολείων. Το σεισμό μετά το σεισμό του 2017. Και το τι μεγάλη αγωνία αλλά και μάχη έδωσαν τα παιδιά του Λυκείου τους. Το Λυκείο του Σκό, μάλλον. Προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Δώσαμε τη μάχη, δώσαμε τη μάχη τα παιδιά, τα δεύτερα μάχη. Η δεύτερη σημείωση που ήθελα να κάνω είναι ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη ημέρα διαφορετική από τις άλλες 5-4 συναγερμούς, διότι λόγω του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και του ελληνικού νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε τα ονόματα των επιτυχών. Και σχεδόν δεν τα έχουμε. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια από τα δύο κορίτσια στο Γραφείο Δημάρχου, την κυρία Θεοδελευθερίου και την κυρία Νικολάκη, την οποία της οποίας ευχαριστώ. Και βεβαίως την πρόεδρο, την οποία σας δημάχη, η οποία κάθε χρόνο έχει την τιμητική της οφειλόγωγος εδώ με φωνικά νόματα, να καταγράψουμε τα νόματα των παιδιών και να ετοιμάσουμε σε δεύτερη φάση τους παπίους τους οποίους δίνουμε. Αυτά ήταν τα δύο που ήθελα να σημειώσω και αυτό να τα πω για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Συγχωρέστε μου, προσπαθώ να πάρω τα γυαλιά γιατί η ηλικία δεν βοηθά. Κάπως συμβαίνει. Έτσι, ωραία. Θα προσπαθήσω να το παίξω νέο τώρα για να... Άσε. Δύσκολο, συγχωρήθηκα. Έχει ο παντρός, πάντα το βοηθάς αυτό. Δεν τόσες φορές επιμένει ο σημαντικότερος στην Εκκλησία ή να δεν μάθουν από όσο λέει ο Ψάλλο, πα, λέω δεν έχω γενιά, πάρε. Έχει έτοιμο τα γενιά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σημαντικότερα δεν είναι το πολύ τι κόσμο και τη σύνολη κύριε Κύριε Αθηναρίου. Κύριε Βουλευτά, κύριε Καματέρα. Κύριε Πρόσωπε της Αξιαρχίας, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντή, φίλες και φίλοι συνάδελφοι στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό της ελληνικής αυτοδιοίκησης, έχουμε και ένα υποψήφιο βουλευτή εδώ. Τον κύριο Χατζη Ακομή, κάποτε πριν από μερικές, πριν από πόσα δήμαρχο δικαίου, είναι ευχαριστούμε τον Βασίλη για την παρουσία. Κάθε χρόνο είναι βέβαια εδώ. Ο Δήμος της πόλης λοιπόν εδώ και 4 χρόνια καθιέρωσε αυτή την εκδήλωση που είχε γίνει πλέον, που έχει γίνει πλέον θεσμός. Τιμούμε τα παιδιά της ΣΟΟ που πέρασαν στα αγώνα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα ΔΕΗ, στα πανεπιστήμια και στα ΔΕΗ, και ταυτόχρονα δι' αυτής της εκδηλώσεως τιμούμε και την προσπάθεια ενός συλλόγου ανθρώπων της σχολικής και της μαθητικής κοινότητας που δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο τους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Είναι μια ειδική επιβράβευση αυτό, μια οφειλόμενη τιμή στις προσπάθειες αυτής της γενιάς, στις προσπάθειές της να κυνηγάει τα όλα στην πιο δύσκολη εποχή για τη χώρα. Αυτοί είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς, της σημερινής βραδιάς. Τα νέα παιδιά. Είναι δεδομένο όμως ότι υπάρχουν και αφανείς ήρωες πίσω από αυτούς τους μαθητές. Αφανείς πρωταγωνιστές όπως οι γονείς και η οικογένεια. Δεν θα πάψω να λέω πως οι ακατάλληλοι δεσμοί που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στην ελληνική οικογένεια αποτελούν και έναν από τους παράγοντες της επιτυχίας αυτών των παιδιών αλλά και των αντοχών και να μην το υποτιμούμε αυτό της ελληνικής κοινωνίας. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα αντέχει όλα αυτά τα χρόνια αυτές τις δύσκολες
οποίες βιώνουμε και σε αυτή την προσπάθεια καταλυτικό ρόλο παίζει ο θεσμός της ελληνικής οικογένειας, ο οποίος εξακολουθεί να στηρίζει όλη την προσπάθεια τόσο των νέων παιδιών όσο και των μεγαλύτερων στο να επιβιώσουν. Βραβεύουμε λοιπόν σήμερα για πέμπτη χρονιά τους μαθητές της ΚΟΛ, που είναι πλέον φοιτητές, που πέτυχαν στις εισαγωγικές τους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όλα αυτά τα παιδιά είναι παιδιά της ΚΟΛ. Έτσι τους νιώθουμε. Έτσι θα νιώθουμε όλους και όλες. Είναι το μέλλον της ΚΟΛ και απευθυνόμενος προς αυτά τα παιδιά θέλω να πω να μην ξεχνούν ποτέ τον τόπο τους. Να μην ξεχάσουν ποτέ την πατρίδα. Όσο ψηλά και να φτάσουν, όσο μακριά και να πάνε, να κοιτάζουν πάντα απίσω τους για να βλέπουν λίγο, αλλά και τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτούς με τους οποίους μοιράστηκαν το ίδιο όνειρο και την ίδια αγωνία της προσπάθειας για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Ο τόπος αυτός, το νησί μας, έχει ανάγκη την αγγελία. Σας έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη τους νέους ανθρώπους. Εσείς θα πάρετε το χέρι τη ΣΚΟ και θα την οδηγήσετε την επόμενη μέρα. Οι ΚΟΣ είναι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή. Δεν είναι απλά ο τόπος. Είναι όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό, το έψιλο το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο ζει σε αυτόν τον τόπο. Είναι οι άνθρωποι που έχουν ως σημείο αναφορά σε αυτό το νησί και είναι υπερήφανοι γι' αυτό. Το ίδιο υπερήφανοι πρέπει να είστε και εσείς για το νησί μας. Να λέτε με χαρά και υπερηφάνεια «Είμαι από την ΚΟ». Φίλες και φίλοι, η ηθική αυτή επιβράβευση που αποδίδει σήμερα ο Δήμος σε αυτά τα νέα παιδιά είναι μια συμβολική όσο και ουσιαστική κίνηση. Δεν περιοριζόμαστε όμως μόνο σε αυτή. Πριν από λίγο καιρό, νέα παιδιά και μαθητές στο σχολείο της ΚΟ και φοιτητές από την ΚΟ βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό καινοτομίας της ΚΕΔΕ για τις έξυπνες πόλεις που συμμετείχαν με τη στήριξη του Δήμου μας όλη αυτή τη διαδικασία. Ήταν παιδιά από το πρώτο γυμνάσιο και το γυμνάσιο Τζιπαρίου, που παρουσίασαν τις καινοτόμες ιδέες τους και κατέκτησαν την πέμπτη και την έκτη θέση αντίστοιχα ανάμεσα στα σχολεία της Ελλάδας. Ήταν παιδιά από το ΕΠΑΛ, αλλά και φοιτητές από το νησί μας. Παρουσίασαν πρωτόγνωρες και πρωτοποριακές ιδέες που στηρίζονται στην καινοτομία, όπως η αξιοποίηση του πιεζοελευθερισμού στους ποδηλατόδρομους της πόλης μας, ο αυτοματοποιημένος μετρητής ορίμου στην πόλη, εφαρμογή που καταγράφει στοιχεία της καθαρότητας στο θαλάσσιο υδάτιο της Μαρίνας, τουριστικό ψηφιακό οδηγό. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η ΚΟΣ διαθέτει ένα πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει μια νέα γενιά πολύ καλύτερη από τη δική μας. Μια γενιά που αναζητεί έναν ανοιχτό δρόμο για να συνδηλώσει τα όρια και τις δυνατότητές της. Το δικό μας χρέος είναι να κρατάμε πάντα ανοιχτά αυτόν τον δρόμο. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας και αυτό είναι το χρέος μας. Θέλω να συγχαρώ από καρδιά σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή του στα ΑΕΗ και στα ΤΕΗ. Να πω σε κάθε νέο παιδί να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους. Να ζουν, να διασκεδάζουν, να ερωτεύονται, να διεκδικούν, να αμφισβητούν, αλλά και να είναι συνεπείς στις σπουδές τους. Όσα παιδιά παρέφθηκαν την πρώτη χρονιά που ξεκίνησε αυτή η γιορτή, σήμερα παίρνουν το πτυχίο τους. Κάποια από αυτά τα παιδιά συνεχίζουν τα πτυχιακές σπουδές. Κάποια άλλα προσπαθούν να μπουν στην αγορά εργασίας. Με μεγάλες δυσκολίες είναι η αλήθεια. Η δύναμη όμως των νέων ανθρώπων είναι ανυπέρβλητη. Τα νιάτα πάνε μαζί με τη δύναμη, το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Κρατήστε λοιπόν για πάντα στο πρόσωπό σας αυτό το χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο θέλουμε να βλέπουμε όλοι. Το χαμόγελο της επιτυχίας και της πίστης που ακολούθησε την εισαγωγή σας στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Ένα χαμόγελο που το μοιράζονται μαζί σας και οι γονείς σας. Ένα χαμόγελο και ένα φως που το έχει ανάγκη όλοι λοιπόν. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στις σπουδές σας. Υπάρχει κάποιος γονέας ή έστω παιδί που ήρθε λίγο πριν αρχίσουμε
και δεν έχει καταγραφεί στον κατάλογο, μπορεί να το κάνει και τώρα, κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, να καλέσω το συνέχεια την κυρία Μαρία Σκουφεζή, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχιας και την εκπαίδευση της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, συγχαρητήρια στα παιδιά και πιο πολύ στους καθηγητές και στους γονείς σας. Εσπερινό Λίγιο, Φλωρίδα Δρίζα, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική Πανεπιστήμιο Πειραιά. Αντώνης Ρώσος, πληροφορική και συμβουλευτική παραγωγή.
Μαρία και στον Παλάτο Κόντρο, Αρχιτεκτονική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Σάβα Σκούπος,
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Τρίπολη. Κωνσταντίνος Αλταβασίδη, Τμήμα Φιλολογίας και Φίτα. Μαριάννα Μπλέτσα, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΗ Ηρακλείου.
Παντάς, Παπί, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων.
Αποστόλης Πανούση, Μήμα Πανούση. Γεώργιος Πλανιέτης, Μήμα Οικονομίας και Διοίκησης του Υπουργείου Πανεπιστημίου του Πανεπιστημίου. Κατερίνα Τσιμισήρη, Μήμα Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου του Κρήτης. Μιχάλη Σκάπα, Σχολή Οικονομικών και Επιχειρηματικών και Διαγνώσεων Πανεπιστημίου Κρήτη. Κατερίνα Έλλη Μάρκου, Οικονομική Εργασία Πανεπιστημίου Κρήτης. Βάλια Παρβαντώνη, Παιδαγωγικό Τμήμα Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Γεωργία Σιακάρα, Πολιτικό Μηχανικό Πανεπιστημίου Κρήτη. Βασίλης Πανούσης, Διοίκησης Πανεπιστημίου Κρήτη. Κοκόνα Λουμιώτη, Πανεπιστημίου Κρήτη. Γιώργος Πάχος, Σχολή Διάκρονη Βοηθού Ναυτικού Ιωνίου. Ευγενία Καμπούλη, Καλλιόπη Θεοδόρου, Επιστήμη και Οικολογία Ελληνικών Πανεπιστημίων Κρήτης. Γιώργος Κόντρος, Οικολογικών Επιστημών της Αλήνα Πόλος. Ευδοκία για λούς διεθνών ευρωπαϊκών και περιφερειακών συμβιών πάντων. Κωνσταντίνος Κίνας, Μήμα Πληροφορικής Παπή. Αναστασία Γιαννετουλάκη, Μηχανολόγο Μηχανικών και Πάντας.
εν του ένα χίντα χημικό Κρήτης. Κοκόνα ουρανία ζήκα βιολογία Αθηνών. Χρήστος Γερογιάννης Ασόε. Ανδρονίκη Χαρτιβασιλείου, Τμήμα Φιλοσοφικής Αθήκα. Άννα Μαρία Σαρούκο, Οδιατρική ΕΚΠΑ. Κατερίνη Μαρία Παπαδάκη, καλησί το πατρόφημα της Μαλώνης Καλυκόνας και της Μαλωνίας Πολιτσέων. Φρόσος Στάκου, Καλλιώτη Χατζηγιλιώτη, Τμήμα Αρχαιολογίας της Οικονομίας και της Οικονομίας του Ιστιτούτου Κέπλερ. Ελευθερία Δρούμα, Φιλοσοφία και Παραγωγικής Ψυχολογίας. Ιωάννης Κατζηγιλιώτης της Ψυχοθεραπείας Αθηνών. Δημήτρης Κατζηγιλιώτης, Ψυχοθεραπείας Αθηνών. Δημήτρης Ποταμιανός, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μαριά Πινακίδου Δημοκρίτου Κατερίνα Καματερού, Νίκης Αντιμήτρο και Νίκης Αντιμήτρο και Ράβα Σάκα. Σπύρος Μαστρογιώργης, Μήμα Λογιστικής και Κλιματοοικονομικών και Νίκης Αντιμήτρο. Όποια παιδιά δεν άκουσαν το όνομά τους μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο του μάθου, να δώσουν τα στοιχεία τους και να τους ακουσταεί ο έντονος και το βιβλίο. Πολύ μπροστά. Ευχαριστούμε πολύ.